Στην Καβάλα βρέθηκε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου η πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για την Θράκη, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, συνοδευόμενη με στελέχη της κυβέρνησης, κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο, κύριο Δημήτρη Κερίδη, αλλά και τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Η κυρία Μπακογιάννη, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην πόλη της Καβάλας, πραγματοποίησε συνάντηση με τους φορείς της πόλης και συζήτησε μαζί τους επιχειρηματικά αλλά και οικονομικά θέματα. Ήταν μια συνάντηση, όπως είδατε, με το επιμελητήριο και με τους συναδέρφους βουλευτές της Καβάλας. Ήρθαμε από την περιοδία μας στην Κομωτινή, τα μέλη, κάποια μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης της Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος μας ήταν να κουβεντιάσουμε κάποια θέματα που απασχολούν την Καβάλα. Τα κουβεντιάσαμε, είδαμε τι είναι ανάγκη να προωθηθεί γρήγορα και φεύγουμε ευτυχείς. Τι σας μεταφέραν σήμερα οι φορείς της Καβάλας? Κοιτάξτε, η γενικότερη οικονομική κατάσταση είναι καλή και οι δείκτες της Καβάλας είναι οι καλύτεροι ολόκληρης της περιφέρειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα έχουν λυθεί. Χρειάζονται συγκεκριμένα μεγάλα έργα, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και το θέμα είναι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Προβληματισμός που σας μεταφέρθηκε? Ευρύτερα έγινε η συζήτηση. Ένα από τα θέματα τα οποία κουβεντιάσαμε αναλυτικά ήταν η ανάπτυξη του τουρισμού, δηλαδή της τουριστικής περίοδου, η επιμήκυνσή της και ο μεγαλύτερος αριθμός ποιοτικών τουριστών. Κοιτάξτε, είμαστε το Προεδρείο της Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Κάναμε αυτή την περιοδία τώρα στη Ροδόπη και στην Κομωτινή. Συζητήσαμε με όλους τους φορείς, τους οικονομικούς και από την Καβάλα εκεί. Και σταματήσαμε καθοδόν για τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, στην πανέμορφη Καβάλα που είναι το διαμάντι, θα έλεγα, όλης της Βόρειας Ελλάδας, με τις τεράστιες προοπτικές και τουριστικής αλλά και ευρύτερης ανάπτυξης. Καθοδόν για να φάμε στο Παγκαίο τώρα. Θα πάμε στη Μουσθένη. Θέλω να δείξω στην Ντόρα και στους συναδέλφους, στον Θόδωρο τον Ρουσόπουλο και τους υπόλοιπους, το χωριό της μητέρας μου, την γενέτειρα του παππού μου και της μάνας μου και γενικά τις ομορφιές όλης εδώ της περιοχής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν προβλήματα στις υποδομές προφανώς, αλλά έχουμε τις προοπτικές με το λιμάνι, με το σιδηρόδρομο που πρέπει να έρθει, με τους κάθετους άξονες, με όλα αυτά τα έργα που πρέπει να γίνουν της αναβάθμισης και βεβαίως και στα ζητήματα της μεταποίησης, είτε λέγεται μάρμαρο, είτε λέγεται ίνος και κρασιά και αγροτική παραγωγή, είτε λέγεται η υπόλοιπη μεταποίηση. Όμως φεύγουμε πιο αισιόδοξοι. Το βέβαιο είναι ότι η Καβάλα, όπως και η ευρύτερη αυτή κρίσιμη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, έχει πάρα πολλούς φίλους στην Ελληνική Βουλή, με την Ντόρα Μπακογιάννη επικεφαλής, όλοι να δουλέψουμε για την ανάπτυξη αυτού του εθνικού προμαχώνα, αυτής της πολύ ευαίσθητης και με πάρα πολλές προοπτικές και δυνατότητες περιοχής που είναι ευρύτερα η περιφέρεια. Επισκεπτόμαστε κλιμάκιο βουλευτών από την Επιτροπή της Θράκης, την Θράκη. Είχαμε συναντήσεις με τοπικούς φορείς, με επαγγελματικά επιμελητήρια, με τις Πρετανικές Αρχές, στην Κομωτινή. Σήμερα είμαστε στην Καβάλα και αύριο θα επιστρέψουμε στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση. Η Επιτροπή της Θράκης, όπως ξέρετε, λειτουργήσε επί περίπου 2 χρόνια με διακομματική συνένεση. Φτιάξαμε ένα πόρισμα το οποίο ακολουθείται ήδη από την κυβέρνηση και γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν αποφάσεις που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής και αποφάσεις που αφορούν οικονομική ανάπτυξη και αποφάσεις που αφορούν θεσμικά ζητήματα, όπως είναι την βελτίωση των σχολείων, όπως είναι την βελτίωση των σχέσεων της μειονότητας με την Δημοκρίτιο Πανεπιστημιακή Κοινότητα και πολλά άλλα τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται. Ο σκοπός της επίσκεψής μας στην Καβάλα είναι να συνεχίσουμε αυτήν την ενημέρωση την οποία κάνουμε με αφορμή τα όσα έχουμε αποφασίσει ήδη σε αυτή την επιτροπή, η οποία δεν είναι μια επιτροπή που μένει στα χαρτιά, αλλά θα είναι αντικείμενο παρακολούθησης για τα επόμενα χρόνια, εάν η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν αυτά τα οποία έχουν προτείνει οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Αυτές τις μέρες η Βόρεια Ελλάδα είναι γεμάτη από υπουργούς και από κυβερνητικά στελέχη. Είχαμε 4 μέρες τον Πατριάρχη, όχι φυσικά σαν κυβερνητικό στέλεχος, ήρθε εδώ και μας ευλόγησε 4 μέρες και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι ήταν ακούραστος. Με τόσο πρόγραμμα ήταν ακούραστος. Μια τέτοια προσωπικότητα μας τίμησε που ήρθε εδώ. Είχαμε τον κύριο Πλακιωτάκη και την κυρία Ζαχαράκη προχθές, που ήρθαν και είδαν τα προβλήματα από κοντά και του τουρισμού και γενικά ο κύριος Πλαγκοτάκης τα προβλήματα που έχουμε εδώ και προσπαθεί φυσικά εδώ και καιρό να δώσουμε και διάφορες λύσεις και δίνει φυσικά ο κύριος Πλαγκοτάκης με τις συγκοινωνίες κυρίως.
Και χθες ήρθε και ο κύριος Βορύδης στην Ξάνθη, ο Υπουργός Ιστορικών. Φυσικά ήμουν και εγώ, έπρεπε να πάω κοντά του. Είδαμε και εκεί τα προβλήματα που έχουν εδώ η περιοχή και σαν περιφέρεια, και αφορούσε πιο πολύ την Ξάνθη, την περιφέρεια Ξάνθης, αλλά φυσικά αφορούσε και την περιφέρεια Τουρκής Μακεδονίας και Θράκης, όπου ήταν και ο κύριος Σημέτιος. Σήμερα έχουμε επίσκεψη από την κυρία Μπαγκογιάννη και τον κύριο Χερίδη για να συζητήσουμε για τα διάφορα προβλήματα που αφορούν και την Ανατολική Μακεδονία και εδώ την περιοχή μας. Κοιτάξτε, είναι σήμερα στην Καβάλα η κυρία Ντόρα Μπαγκογιάννη, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος με μια πολύ μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία, σε συνέχεια της επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κυρίου Πλακιωτάκη και της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Ζαχαράκη. Σε αυτό το διήμερο και σε αυτό το διπορικό έχουμε συναντήσει φορείς, έχουμε συναντήσει πολίτες για μία ακόμη φορά, γιατί το μεγάλο προτέρημα αυτής της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη είναι το γεγονός ότι ακούμε. Και όχι απλά ακούμε, διορθώνουμε. Γιατί όπως έχω πει κατ' επανάληψη, δεν τα κάνουμε όλα καλά. Έχουμε και λάθη, έχουμε και παραλήψεις, έχουμε και προβλήματα τα οποία σπεύδουμε να διορθώσουμε. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία θα την εγκαινιάσει αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός, τα στελέχη αυτά βρίσκονται στην Καβάλα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Είμαι πεπισμένος από τις επαφές που έχω με την τοπική κοινωνία, ότι η κοινωνία συνεχίζει να εμπιστεύεται την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε δώσει πάνω από 55 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε τους εργαζόμενους στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους άνεργους. Δεν το λέω με κομπασμό, το λέω γιατί έτσι έπρεπε να κάνουμε, αλλά από εκεί και πέρα πάρα πολλές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Θα το δείτε και στην αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού, ό,τι μέρισμα προκύπτει, είτε από τον τουρισμό, είτε από την αύξηση των εξαγωγών, θα επιστρέφει στην κοινωνία. Αυτό έχουμε υποσχεθεί και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Καταρχήν να πούμε ότι είναι σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης που είχαμε στην Κομωτινή, στα πλαίσια, θα λέγαμε, της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Επιτροπής της Θράκης με πρόεδρο την Ντόρα την Μπαγκογιάννη και τα στελέχη τα οποία ήταν τα δύο κορυφαία αυτής της Επιτροπής, τον Θόδωρο τον Ρουσόπουλο και τον Δημήτρη τον Κερίδη. Χθες είχαμε την ευκαιρία στην Κομωτινή, στην περιφέρεια, να μιλήσουμε, να αναλύσουμε λίγο παραπάνω το τι συμβαίνει στην περιοχή μας, τι γίνεται στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ποιο είναι το αναπτυξιακό αποτύπωμα, τι χρειάζεται από εδώ και πέρα να διεκδικήσουμε και να προετοιμάσουμε. Σήμερα συνεχίζοντας τώρα η Μπαγκογιάννη με τα στελέχη, τα κυβερνητικά, μας κάνει και εμάς τη χαρά και την τιμή να την έχουμε στην Καβάλα, να την συναντήσουμε, να μιλήσουμε λίγο ιδιαίτερα για τα θέματα της Καβάλας όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, ποια είναι αυτά τα οποία βάζουμε ως προτεραιότητες, που έχουν σχέση και με τις υποδομές, αλλά και με τα αναπτυξιακά κίνητρα, θα λέγαμε και με τον αναπτυξιακό νόμο, και το πώς γενικότερα θα βελτιώσουμε αυτό το επιχειρηματικό επενδυτικό κλίμα στην περιοχή μας. Ναι, όντως ένα κλιμάκι της κυβέρνησης βρίσκεται στην Καβάλα. Είναι η κυρία Μπαγκογιάννη, ο κύριος Ρουσόπουλος, ο κύριος Κερίδης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, και είναι και ο υπουργός ο δικός μας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Είναι χρήσιμες αυτές οι επαφές, γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να εκτέσουμε τα προβλήματα της περιοχής. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι οι περισσότεροι από τους πολιτικούς είναι ενημερωμένοι και τα γνωρίζουν, αλλά μπορούμε να τα επαναλάβουμε, να τα επικαιροποιήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για το καλό του τόπου μας.